Τα 90 χρόνια παρουσίαση στην ελληνική αγορά γιόρτασε σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. 90 χρόνια προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, την κοινωνία και την εθνική οικονομία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επαιτειακή εκδήλωση. Σήμερα τιμάμε τους ιδρυτές, τους πρωτοπόρους που τη δεκαετία του 60 και του 70 κυρίως φτιάξανε και βάλανε το οικοδόμημα για τις εταιρείες που είμαστε σήμερα εμείς. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας πολύ ισχυρός πυλώνας και ανάπτυξης. Σήμερα γιορτάζουμε 90 χρόνια διάρκειας παρουσίας κοντά στον Έλληνα πολίτη και στην ελληνική οικονομία. Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια συνεχούς παρουσία μας δίπλα στην ελληνική κοινωνία, πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Η βραδιά αυτή είναι επίσης σημαντική, γιατί με αφορμή την επέτειο αυτή, τιμούμε και βραβεύουμε τους ιδρυτές, τους προτεργάτες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τολμηροί οραματιστές, ανήσυχα πνεύματα, διορατικοί επιχειρηματίες, με το όραμα και παράδειγμά τους, αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές. Σήμερα επίσης αναδεικνύουμε για άλλη μια φορά την πολύ μεγάλη συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην εθνική οικονομία, στην εθνική κοινωνία, το σύστημα υγείας και τον Έλληνα ασθενή. Οι δεκαετίες 1950, 60 και 70 αποδεικνύονται πάρα πολύ καθοριστικές και για τον κλάδο μας, για τη δημιουργία μεγάλου βιομηχανικού οικοσυστήματος στην φαρμακοβιομηχανία. Οι δεκαετίες αυτές είναι η περίοδος των τολμηρών επιστημόνων και επιχειρηματιών του φαρμάκου, τον οποίο το έργο τιμούμε σήμερα. Άνθρωποι που με ελάχιστα μέσα, αλλά με γνώσεις, όραμα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, δημιούργησαν τις εταιρείες που ακόμα και σήμερα υπάρχουμε και είμαστε ζωντανοί και δυνατοί. Αυτοί οι άνθρωποι συμβολίζουν το θετικό πρόσωπο της μεταπολεμικής Ελλάδας, το πρόσωπο της προσπάθειας και της δημιουργίας. Ως προς τη φαρμακευτική πολιτική έχουν τεθεί ξεκάθαροι στόχοι. Πρώτον, ο επαναπατρισμός της παραγωγής φαρμάκων στο έδαφος της Ευρώπης για να περιοριστεί η εξάρτηση από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Δεύτερον, την παροχή των κινήτρων για την ενίσχυση της παραγωγής και της βιοφαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας. Αν αυτά υλοποιηθούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα έχουμε διασφαλίσει εκτός από την αυτονομία και θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πολλά χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σαφώς ανοίγει νέους σημαντικούς ορίζοντες για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Σας μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίον εκπροσωπώ σήμερα εδώ. Μεγάλη τιμή και χαρά. Τιμή γιατί έλαβα πρόσκληση από μια ιστορική ένωση, αλλά ταυτόχρονα γιατί σήμερα εδώ συναντώ πάρα πολλούς φίλους, συνεργάτες από το παρελθόν, πάρα πολλούς συναδέλφους στην πολιτική, πάρα πολλούς συνοδοιπόρους και φίλους κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής και χαρά γιατί δεν σας κρύβω, διακατέχουμε από ένα αίσθημα νοσταλγίας, διότι πριν από αρκετά χρόνια, πολύ μικρός, πολύ νεαρός, ανέλαβα το πόστο του Υφυπουργού Εμπορίου και μετά Ανάπτυξης και εκεί ήταν το πρώτο βάπτισμα πυρός που πήρα ως υπουργός, ως εκτελεστικός στην κυβέρνηση. Και πρέπει να πω ότι πέρασα από το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής μου. Τρία πρόσωπα σημάδεψαν την εποχή εκείνη
και παραμένουν στη μνήμη μου. Ο αείμνηστος Παύλος Γιανακόπουλος, ο οποίος ήταν ένας μαχητικότατος άνθρωπος, διεκδικούσε μέχρι και την τελευταία και το τελευταίο λεπτό από αυτό που έπρεπε να πάρει. Αλλά ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο σεβασμό στο πρόσωπό μου, όχι προσωπικά σε μένα, αλλά στον Υπουργό, που με εξέπληκτε τότε και μου δημιουργούσε μια πορεία. Ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος έδειχνε σε μένα τόσο, επιδείκνυε σε μένα τόσο σεβασμό στο θεσμό του Υπουργού. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο το οποίο θυμάμαι με πολύ νοσταλγία επίσης, ήταν ο Σταύρος Δέμος, ο οποίος ήταν ένας διεκδικητικός και σκυρός άνθρωπος, ο οποίος διεκδικούσε το δίκαιο του, προσπαθώντας να με πείσει ότι έπρεπε η κοστολόγηση του φαρμάκου του, των προϊόντων του, να είναι δίκαιη, όπως τον αντιλαμβανόταν αυτός. Και το τρίτο πρόσωπο ήταν ένας άνθρωπος που βρίσκεται ανάμεσά μας εδώ, νεαρός τότε, πολύ νεαρός, ο Θοδωρής ο Τρίφωνος. Συνεσταλμένος, ευγενής, διεκδικητικός, αλλά πάντα είχε την λογική της ανοιχτής πόρτας. Ακόμα και όταν εγώ εκνευριζόμουν, αυτός επέμεινε και έμεινε στο τραπέζι για να συνεχίσουμε το διάλογο. Υψηλή προτεραιότητα η ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκου στη χώρα μας. Και θα διαθέσουμε όλα τα μέσα, όλη μας την πολιτική μας θέληση, με σχέδιο να οργανώσουμε περαιτέρω την επέκταση της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Ο στόχος μας είναι να εγκαθιδρύσουμε επιτέλους μια εθνική φαρμακευτική πολιτική, η οποία θα καταστήσει την Ελλάδα επαρκή στα κρίσιμα προϊόντα που έχει ανάγκη η υγεία του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών, και ταυτόχρονα να αποτελέσει τη βάση για εξαγωγές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να μεγαλώσουμε πολύ. Είναι ακόμα πολύ μικρό το ποσοστό μας. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Να φτάσουμε την Ιρλανδία, να φτάσουμε χώρες οι οποίες έχουν αποκτήσει για λόγους όχι τυχαίους, αλλά με βάση πολιτικές που εφάρμοσαν, να αποκτήσουμε μια τεράστια παραγωγική βάση και εξαγωγικές δυνατότητες. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όχι μόνο για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όσο και επιτρέψτε μου να πω για την εθνική οικονομία γενικότερα. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να γιορτάσουμε τα 90 χρόνια του κλάδου μας στην Ελλάδα και να τιμήσουμε τους προτεργάτες της προσπάθειας αυτής. Βρισκόμενος σήμερα εδώ, πραγματικά αναρωτιέμαι, πόσοι άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι στη χώρα μας μπορούν να κάνουν μια τέτοια γιορτή και να γιορτάσουν 90 χρόνια παρουσίας. Είναι γεγονός ότι πολλοί κλάδοι στην Ελλάδα, στις δεκαετίες που μας περάσανε, δημιουργηθήκανε, αναπτύχθηκαν και δυστυχώς μέσα στα χρόνια χάθηκαν γιατί τους ξεπέρασαν οι νόμοι της αγοράς ή η τεχνολογία. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία όμως σήμερα, 90 χρόνια μετά, δείχνει πιο δυνατή από ποτέ. Και αυτό πραγματικά οφείλουμε ένα τεράστιο μπράβο σε όλους τους ιδρυτές των εταιριών που βραβεύουμε σήμερα για τα θεμέλια που έθεσαν, και κυρίως να τους ευχαριστήσουμε γιατί δημιουργήσανε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε εμείς να ονειρευτούμε και να χαράξουμε το μέλλον. Μπορεί σαν χώρα να είμαστε μόνο το 2% του πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά κατέχουμε σήμερα το 10% των μονάδων παραγωγής γενοσύμων. Και οι δυνατότητες και η όρεξη που μας διακατέχει μετά από 8 χρόνια κρίσης είναι πιο δυνατή από ποτέ. Τα τελευταία 3 χρόνια, μέσα από την πολύ πετυχημένη συνεργασία κράτους φαρμακοβιομηχανίας, μέσω του νόμου εκαθάρισης Clawback με επενδύσεις, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προχωράει σε επενδύσεις
που σε τέτοιο βαθμό δεν είχαν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Άλλωστε, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Από 72 μονάδες παραγωγής, οδηγούμαστε στο τέλος του 2025 να έχουμε 107 νέες μονάδες παραγωγής. Από 27 ερευνητικά κέντρα, οδηγούμαστε να έχουμε 41 ερευνητικά κέντρα, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμα του κλάδου κατά 35% και δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας. Ο Παύλος ενέπνευσε και εμπνέει, γιατί είχε πάντα σαν προτεραιότητα τον άνθρωπο και γιατί δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Γιατί ακόμα και σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού, ο Παύλος κατάφερε να ενώσει, αποτελώντας θεματοφύλακα των αξιών της φαρμακοβιομηχανίας. Δεύτερον, το να είναι φωτεινός φάρος για τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στον κλάδο αποτελεί ευλογία. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος οραματίστηκε και δημιούργησε τη Vianex, τη μεγαλύτερη με διαφορά ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Ήταν πρωτοπόρος γιατί έβλεπε τις ευκαιρίες που ανοιγόντουσαν. Άλλωστε, όλοι οι άνθρωποι του φαρμάκου, ανταγωνιστές και εμείς, έχουν να πούνε μια ιστορία για το πώς ο Παύλος κάποια στιγμή τους βοήθησε στο να μεγαλώσουν και αυτοί και να αναπτυχθούν και οι ίδιοι και οι εταιρείες τους. Και το ξανατονίζω, οι ανταγωνιστές, αυτό είναι που έχει σημασία. Ο Παύλος ενέπνευσε και εμπνέει γιατί έβαλε στόχο και πέτυχε να μην στερηθεί ποτέ κανένας Έλληνας πρόσβαση στο φάρμακο, από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Σήμερα λοιπόν θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους ιδρυτές των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών. Με αλφαβητική σειρά λοιπόν θα τους αναφέρουμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής όλοι μαζί. Όμηρος και Ορέστης Κολοκοτρώνης Αντέλκο. Απόστολος Νικολάου Αμφάρμ. Παύλος Γιαννακόπουλος Vianex. Άλμπερτ Μπέριγκερ Μπέριγκερ. Κωνσταντίνος Κανάρογλου Κανά. Σταύρος Δέμος Ντέμο. Δημήτριος Πενταφράγκας Ελπέν. Δημήτριος Κάτσικας Φαράν. Κωνσταντίνος Γενεράκης Φαρμανίκ Ίασης. Αναστάσιος Αναστασίου Φρέζιντερ. Διονύσιος Βαρελάς και Βασίλειος Σταμβακάς Γκαλένικα. Νικόλαος Βιγκόπουλος Τζένερ Φάρμ. Παναγιώτης Γερολιμάτος Γερολιμάτος. Δημήτριος Ζέκας Χέλπ. Γεώργιος Χρονόπουλος Κλεβά. Κωνσταντίνος Λεμός Κοπέρ. Αθανάσιος Λαβίδας Λαβιφάρμ. Νικόλαος Μπακάκος και Κωνσταντίνος Πολυχρόνης Μινέρβα. Βασίλειος Νιάδας Νιάδας και Ιή. Γεώργιος Παπάζογλου και Θεόδωρος Τσαλίκης Νόρμα. Νικόλαος Πετσιάβας Πετσιάβας. Διονύσιος Φιλιώτης Φαρμασέρβ Λίλη. Νικόλαος Κάτσος Φαρματέν. Παναγιώτης Ζάκος Φαρμαζάκ. Νικόλαος Ρασιάς Ραφάρμ. Γεώργιος Πενταφράγκας Ρεμεντίνα. Περικλής Βασιλόπουλος Σπεσιφάρ. Και Γενικό Επιτελείο Στρατού Αβιή.